ξεκινήσαμε χθες ανατολικά του Ηρακλείου, σε μια δύσκολη περίοδο όπου αναστάλθηκαν οι εκτελέσεις των πρωτοκόλων, καθώς συμπίπτουμε με την καλοκαιρινή, την τουριστική περίοδο, πάρα πολύ δύσκολο να επέμβουμε στις περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη δραστηριοποίηση τουριστική, γιατί θα δημιουργήσουμε μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται νόμιμα στις περιοχές αυτές. Οπότε έγινε μια αναδιάρθρωση των πρωτοκόλων στα οποία θα επέμβουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα περισσότερα από αυτά πλέον είναι στο βόρειο τμήμα του νομού Ηρακλείου, στις παραθαλάσσιες περιοχές, και κάποια βέβαια στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που καταλαμβάνει μια ευρύτερη έκταση από το Σύσι έως τον Άγιο Νικόλαο. Ο προγραμματισμός λοιπόν είναι για τους επόμενους 3 μήνες να συμβαίνουν τα πρωτόκολλα ή καταδαφίσεις με μια τακτικότητα πλέον, εφόσον δεν υπάρχει αναστολή εκτέλεσης, αλλά με μια νέα προσέγγιση σε πρωτόκολλα τα οποία, αν μπορώ να το πω, διαθέτουν ένα είδος αυτοτέλειας ουσιαστικά. Δεν γυτνιάζουν δηλαδή με νόμιμες επιχειρήσεις ή με περιοχές όπου έχουν πολύ μεγάλη κίνηση. Οι κατεδαφίσεις αυτές θα συνεχιστούν κανονικά. Μετά το πέρας της τουριστικής εστερινής περίοδου, μετά τον Οκτώβριο δηλαδή, αν δεν υπάρξει νέα αναστολή εκτέλεσης των κατεδαφίσεων, θα γίνει λίγο πιο δυναμική η παρουσία του εργολάβου σε καταλήψεις και αυθαιρεσίες στην περιοχή του Αγιαλού και την παραλία. Θα πάμε περισσότερο και στους υπόλοιπους νομούς και θα προχωρήσουμε κανονικά έως ότου εξαντληθεί το ποσό που έχει ο εργολάβος για τις κατεδαφίσεις σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές.